τέταρτη ημέρα πανελληνίων εξετάσεων. Οι μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης εξετάστηκαν στο μάθημα της ιστορίας με τα θέματα να κρίνονται βατά και καλά προετοιμασμένοι θα μπορούσαν να αγγίξουν ακόμη και το 20. Τα θέματα στην ιστορία κατεύθυνσης ήταν σαφή, διαβαθμισμένα και κάλυπταν όλο το εύρος της ύλης με ιδιαίτερη έμφαση στο τρίτο κεφάλαιο. Οι προετοιμασμένοι μαθητές κρίνω ότι δεν θα είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα. Περισσότερο χρόνο χρειάζονταν υποψήφοι της αιτικής κατεύθυνσης που εξετάστηκαν στο μάθημα της βιολογίας, μιας και τα θέματα ήταν απαιτητικά και εκτενή. Φέτος από τους διαγωνιζόμενους στη βιολογία απαιτήθηκαν απαντήσεις οι οποίες ήταν εκτενείς και ο υποψήφιος δεν είχε αρκετό χρόνο για να μπορέσει να διαχειριστεί ενδεχομένως δεύτερες σκέψεις ή αμφιβολίες που μπορεί να είχε για τα θέματα τα οποία απαντούσε. Όσον αφορά τους υποψήφους τεχνολογικής κατεύθυνσης του κύκλου τεχνολογίας και παραγωγής, εξετάστηκαν στο μάθημα της χημίας-βιοχημίας, ενώ του κύκλου πληροφορικής και υπηρεσιών διαγωνίστηκαν στο μάθημα αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Το μάθημα της διοίκησης σήμερα δεν θεωρώ ότι θα δημιουργούσε πρόβλημα στους καλά προετοιμασμένους μαθητές. Τα θέματα ήταν σαφή, είχαν σαφήνεια στη διατύπωση. Παρ' όλα αυτά είχαν μεγαλύτερη έκταση από πέρυσι, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, η καλή προετοιμασία θα έδινε και τα άριστα αποτελέσματα. Την Παρασκευή θα συνεχιστούν οι εξετάσεις στους υποψήφιους της θεωρητικής κατεύθυνσης με τα αρχαία ελληνικά, ενώ της αιτικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης με το μάθημα της φυσικής. Αύριο ρίχνονται στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων και μαθητές των ΕΠΑΛ, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας.